Το γουστάρεις. Ναι. Γιατί δεν γουστάρεις να γίνει ο άλλος ένας επενδυτής μέσα να μιλήσει. Να πει ρε παιδιά, αυτά που κάνετε τα φορολογικά είναι απαράδεκτα. Σας μιλάω ως επενδυτής. Να σου πω γιατί. Εσύ τώρα ψηφίζεις δηλαδή. Υπάρχει, ναι, ψηφίζω, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, γιατί υπάρχει σύλλογος. Πρέπει να ψηφίζουμε. Λοιπόν, γιατί υπάρχει, συγγνώμη λίγο ρε φίλε, υπάρχει σύλλογος βιομηχάνων, υπάρχει σύλλογος εμπόρων, υπάρχει σύλλογος. Ας κάνει ένα φόρουμ, ας πάει στο ξενοδοχείο. Είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές λοιπόν. Ας τα πει λοιπόν εκεί πέρα. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα στο κοινοβούλιο που ψηφίστηκαν οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού και να μιλάει. Δεν είναι καμία εξουσία. Σοβαρά, μιλά τώρα. Να πω κι εγώ. Παράνομα μπήκε μέσα. Παράνομα μπήκε μέσα. Κακός μπήκε, δεν είπε ότι μπήκε παράνομα. Μπήκε γιατί πήγε κακός, αφού επιτρέπεται να πει. Να πω κι εγώ να πει κι εσύ. Εσύ δεν μπορεί να πει ούτε εγώ. Γιατί δεν μπορεί. Δεν κατάλαβα. Δημοκρατία δεν έχουμε. Δεν λένε επιτέλους ότι έχουμε δημοκρατία. Με λέγανε τι προάλλε. Δεν ευχάρισα γεγονότα, Ελευσίνη μου. Τι. Μπήκε ο άνθρωπος σαν πρόεδρος. Ομογενών εδώ πέρα, μπήκε σαν επενδυτής. Μπήκε να μιλήσει, να πούμε, να μιλήσει μέσα στην ελληνική κοινωνία. Να πούμε, να δείξει τα προβλήματα της κοινωνίας, να μιλήσει σαν επιχειρηματίας και σαν επενδυτής. Να καταλάβουν επιτέλους αυτοί που κυβερνάνε ότι αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να μπουν. Γιατί δεν αφήνουν να μπουν μέσα στη Βουλή ο Μίτσος ο Εργάτης, ο Μπάμπης ο Φαναρτζής, ο Χρήστος, ο Πέτρος. Γιατί να μπει ο Σαββίδης δηλαδή, δεν κατάλαβα. Γιατί να μπει ο Φαναρτζής και να μην πει ο Σαββίδης. Γιατί να μην μπει, λέει και ο Φαναρτζής. Να μπουν κι αυτοί. Να μπει δηλαδή, επειδή μπήκε ο Σαββίδης, να μπει ο Φαναρτζής. Βέβαια, δεν κατάλαβα. Ο ένας έχει 23.700 υπαλλήλους και ο Φαναρτζής είναι μόνος του, ρε, με τα φανάρια. Ποιο μάτι είναι, ρε, φίλε. Και επειδή έχει 23.700 υπαλλήλους έχει, αλλά δεν τους έχει επειδή τους αγαπάει. Αυτός ψηφίζει, ρε, παιδιά. Δεν ξέρει γιατί ψηφίζει. Καλά, είναι αριστερός, ρε. Γι' αυτό τα λέει. Α, επέστω, ρε, μεγάλε. Ναι, εγώ σαν αριστερός μιλάω. Σαν αριστερός μιλάω. Τι το. Τζορτζ, δεν πρέπει να είσαι αριστερός και πάω. Γιατί τι πρέπει να είμαι. Πασό. Φουλ. Μόλις γίνει το Πασόκ, μόλις γίνει το Πασόκ ξανά κυβερνό κόμμα, δεν σκυπάρει το φίλε, συγγνώμη. Κάντε τον Μπένι πρωθυπουργό και θα είστε όλοι μαζί. Μισό λεπτό ρε παιδιά τώρα, δεν είναι θέμα αριστερά και δεξιά τώρα. Εγώ ψηφίζω Μπένι. Όχι, ένα λεπτό ρε, υπάρχουν προβλήματα σοβαρά στην κοινωνία τώρα. Εδώ τώρα από αυτού που κυβερνάνε, πιθανόν να μην ξέρουν έξω ο κόσμο πώ ζει. Ή τουλάχιστον ο κόσμο υποφέρει. Έτσι λέτε εσεί ότι ξέρετε. Α, το Σαββίδη, μιλάω για αυτού που κυβερνούν. Πάντω, έχω δει. Πολλούς. Με κάνει τώρα το ΦΠΑ από 23-24. Μισό λεπτό. Με κάνει το ΦΠΑ από 23-24 και ο άνθρωπος έξω δεν ξέρει τι του γίνεται. Για να γίνουν δουλειές στην Ελλάδα, καταρχήν για να πάρεις λεφτά από τη χώρα, πρέπει να γίνουν δουλειές. Να μπει εργατικό δυναμικό να δουλέψει, μέσω της δουλειάς να μπορεί να πάρει τους φόρους. Μέσω το... Έλα, πες, έχει δίκιο Σαββίδης αυτά που. Όχι, δίκιο Σαββίδης. Εκεί καταλήγουμε. Σαββίδης που είπε ότι πρέπει να κάνουμε απεργία και να παίρνουμε τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη. Όταν κάνει 24 το ΦΠΑ, ρε φίλε. Ποιο θα κάνει, ποιο θα ανοίξει, ποιο θα έρθει επιχειρηματίας εδώ πέρα, μεγαλοπενδύς να κάνει δουλειά, να επενδύσει. Να πληρώσει τι, ρε φίλε. Αν βάλει 24 το ΦΠΑ, αν βάλει τώρα μέσα από τα νίκη, από τη ΔΕΗ, μέσα από την εφορία που θα πληρώσει γενικά. Το κράτος γίνεται συνέτερος, να μην πω μόνο στα κέρδη με τον επιχειρηματία. Πώς θα πάει λοιπόν ο επενδυτής να επενδύσει. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Δεν θα πάει στη Βουλγαρία που τα 5 πρώτα χρόνια δεν πληρώνει καθόλου φόρο και μετά δίνει κάποιο λίγο. Αδελφέ. Δεν θα πάει στα Σκόπια. Ρωτάω εγώ τώρα. Λοιπόν, πώς φύγαν αυτές όλες οι εταιρείες. Πώς φύγαν οι εταιρείες αυτές. Να απαντήσεις λίγο. Ναι, να απαντήσω εγώ πολιτικά μπαμπάμ. Λοιπόν, άκουσε με. Κάτσε λίγο να τελειώσω ρε. Λίγο επίπεδο ρε. Κάτσε να βγάλει λίγο το διάγγελμα του νεοφιλελευθερισμού. Πώς δεν θα πάνε λοιπόν στις άλλες χώρες. Πώς να μην φύγει η Coca-Cola λοιπόν και η Κουτσιά. Ποια Coca-Cola. Έλα φίλε, άκουσε. Όταν κάποτε στην Ελλάδα υπήρχε ο βασιλιάς. Όθων. Όθων. Οποιοςδήποτε βασιλιάς. Όθων. Πήγαινε ο λαός. Την πραμάτια που έβγαζε όλος και ο βασιλιάς για να το παίξει άπλας έδινε το 10%. Το 10%. Το 2014 έγινε μία έρευνα για το ποιοι και πού είναι τα λεφτά. Και τι βγάζει αυτή η έρευνα. Ότι στη δημοκρατία της Ελλάδος 500 οικογένειες κατέχουν το 98,2 του ελληνικού πλούτου. Έτσι, και όλοι οι υπόλοιποι μαλάκες παλεύουμε για το 1,8. Και αυτός μου το παίζει φιλολεύθερος που πήγαινε με τέτοια τσέπη. Αυτός είναι. Αυτή είναι ρε φίλε. Σε παρακαλώ ρε. Τελευταία η Coca-Cola και η... Εσείς οι κομμουνιστές. Ναι, όχι. Θέλετε να πάρετε τα λεφτά από τους πλούσιους. Ναι, ναι, όχι ρε. Να τα πάρουμε από τους πλούσιους. Τον είδα να τρώει σαν τους με Coca-Cola. Καλά, καλά. Άκουσε με, άκουσε με. Εμείς θέλουμε να πάρουμε τα λεφτά.
λεφτά από τους πλούσιους για να τα ξαναδώσουμε στους φτωχούς. Εσύ όμως το παίζεις πλούσιος με το παντελόνι, δεν έχεις να πάρεις ούτε τσιγάρο από το περίπτερο και μένεις στη μέρη. Ρε φίλε, κατάλαβε. Και μένεις στη μέρη. Αυτά τα είπες εσύ τώρα, τα κατάλαβε. Όχι, εγώ δεν τα είπα. Έμεινε στη μέρη. Εσύ ρε Χαϊβάνη, μας είπες 17 φορές γιατί δεν βάλαμε βενζίνη στην Εγνατία Οδό. 650 χιλιόμετρα είναι η Εγνατία Οδός και δεν έχει βενζινάδικο. Το γνωρίζεις αυτό το πράγμα. Το γνωρίζεις αυτό το πράγμα. Τα βενζινάδικα αυτά είναι. Τα βενζινάδικα. Ρε Χαϊβάνη, ξέρεις τι μ' αρέσει. Να κάνω αέρα στο Τζόρτα. Εμένα ξέρεις τώρα, θα σου πω και σε αφήνω. Εμένα μου αρέσει που βλέπω ανθρώπους που δεν ξέρουν αύριο αν θα έχουν λεφτά για να φάνε στο σπίτι τους να υποστηρίζουν το κεφάλαιο με τέτοια θέρμη, λες και τα λεφτά είναι δικά τους και κάποια στιγμή θα τα κάνουν αυτό. Λες και άμα η Coca-Cola γίνει 5 φορές πιο μεγάλη, εσύ οικονομείς κορόιδο. Μια ερώτηση. Ναι, έλα. Εσύ πας δουλεύεις τώρα κάπου σε μια εταιρεία. Ναι. Μεγάλε. Σε ένα μεγάλο μέτωπο, σε ένα εργοστάσιο μεγάλο. Θέλεις να πάει καλά το εργοστάσιο αυτό. Ναι. Γιατί. Αφού είσαι κομμουνιστής, θες να του πάρεις τα λεφτά, εσύ θα τα δεις στον κομμουνιστή. Περίμενε ρε φίλε, τώρα εσύ μου μιλάς για κάποιον που έχει ένα εργοστάσιο και μπορεί να δουλεύουν κάποιον με κάποιον που σου λέει ότι αν με φορολογήσεις θα πάρω τα καράβια και θα τα πάω απέναντι να τα βάλω άλλη σημαία και θα δεχτώ εγώ αυτό το ταβατζιλίκι και θα δεχτώ εγώ αυτό το ταβατζιλίκι να σε πουλάει τρέλα ο πλούσιος ότι δεν θα με φορολογήσεις γιατί εγώ άμα θέλω σηκώνομαι και φεύγω και έχει 500 offshore εταιρείες και ανοίξα τα Panama Papers και γίνεται σε αυτό και εσύ θέλεσαι. Άμα γίνεις κυβέρνηση. Τι θα και τον πεις τώρα από το να σήκω και φύγει. Όχι. Τι θα τον πεις. Έλα τον να πάρεις τα λεφτά τα ηλίκη. Τα ηλίκη. Άμα τα έχει κλέψει. Αυτό είσαι, εσύ που τι είσαι που το ξέρεις. Είσαι, γιατί θα είναι εγώ θα το κάνω. Δεν κατάλαβες. Εσύ πιστεύεις ότι τα λεφτά που έχουν φαγωθεί στην Ελλάδα την τελευταία 30 ετία άμα αρχίσουν και τα σκαλίζουν κάποιοι δεν θα μάθουμε που πήγαν τα λεφτά. Δηλαδή εσύ στους Ολυμπιακούς Αγώνες θεωρείς ότι η καθαρίστρια έπαιρνε 4.500 ευρώ το μήνα μισθό γιατί το είχε βάλει Αγγελοπούλου για να πληρώνεις εσύ κορόιδο τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τόσα πιστεύεις ότι έπαιρνε καθαρίστρια. Το παιδί είναι, δεν ξέρει καθόλου. Δεν ξέρω, δεν μιλάει. Έλα, Τζόρτα, πες εσύ για το κρέξι τώρα και άσε που δεν ξέρω εγώ για τα φορολογικά. Που εγώ είμαι 15 χρόνια φορολογούμενος. Άσε τώρα και πληρώνω 15 χρόνια. Άσε, μην πειράζει. Ανοίξει αυτή τη στιγμή σε αυτή τη ελευθερία. Σχήμα. Ναι, είσαι λογιστής. Αφού είσαι λογιστής, λοιπόν, εσύ. Πες μας φορολογικά στη δεκαετία η τελευταία χρήση παραγράφεται. Πες μου. Στην τελευταία σχέση έχουν αυτά, ρε. Πώς θα βρει 30 χρόνια αυτός πριν, ποιοι κλέψαν ποιους. Γιατί δεν μπορείς να βρεις που πήγα τα λεφτά. Αφού στα 10 χρόνια ή 11 δεν υπάρχει αυτό, ούτε θα υπάρχει παραγραφή του αντιστήματος και άρση της βουλευτικής ασυλίας. Αυτό πρέπει να γίνει. Εγώ δεν λέω άρση της βουλευτικής ασυλίας. Θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Για τους περιβόητους αυτούς που έχουν στη Βουλγαρία. Εκεί δίνουν και θέλω να σχολιάσει λίγο ο Μάριος που δεν έχει μιλήσει. Για να δείξουμε δηλαδή πόσο μπούφι είναι για να μην τους χαρακτηρίσω αλλιώς. Εσείς ρε όλοι που λέτε οι μικρό, εγώ μιλάω για αυτούς τους μικροεπαγγελματίες, αυτή είναι για μένα το χειρότερο κατά κάθε της κοινωνίας, που ενώ είναι απλοί μεροκαματιάριδες επαγγελματίες, νομίζουν ότι μπορούν να γίνουν παρθενογέννητες. Και απειλούν λοιπόν αυτοί ότι θέλουν να πάνε στη Βουλγαρία. Γιατί δεν πάτε ρε στη Σουηδία. Στη Σουηδία γιατί δεν πάτε. Είναι μακριά. Όχι, άστα είναι μακριά. Θα σου πω γιατί δεν πάτε. Γιατί στη Βουλγαρία θα πάτε, θα δίνετε 50 ευρώ στον εργαζόμενο. Και θα τα βάζετε όλα στην τσέπη. Γιατί... Στη Σουηδία που έχει την ίδια φορολογία και είναι κράτος με νόμους, δεν σας συμφέρει να πάτε εκεί πέρα. Βουλγαρία. Γιατί δεν θα έχει. Βουλγαρία είναι δίπλα ρε φίλε. Δεν θα έχει. Σε μια ζωή με το δικό κεφάλαιο θέλει. Εκεί πέρα. Καλά. Γι' αυτό θέλετε να πάτε στη Βουλγαρία. 500 ευρώ πρέπει να βάλει για να ανοίξει εταιρεία με το δικό κεφάλαιο. Μισό λεπτό ρε φίλε. Ο καθένα που πάρει το κοιτάει, το συμφέρον το κοιτάει. Μαρμίτα δεν είμαστε. Για το καλό, για το καλό το δικό μας. Πάμε σε